2008. Τι, η Φέη. Με πιάσατε. Δεν σου είπα να ξανακάνεις πατάτες. Εντάξει, λίγο. Λοιπόν, πριν πάμε στη λίτσα μας, πάμε σε ένα θέμα που μας έκανε εντύπωση και να συνδεθούμε με την Επίδαυρο και τον κύριο Χρήστο Ταρσινό, ο οποίος είναι εκεί κάτοικος και τα λοιπά στην Επίδαυρο, ο οποίος, κύριε Ταρσινέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλή εβδομάδα. Είδατε ένα UFO πάνω από το κεφάλι σας. Τι ακριβώς συνέβη τώρα, γελάτε τώρα, το είδατε, δεν το είδατε. Χαμογελαστό σας βλέπω, ναι. Ναι. Για πείτε. Ήταν ημέρα Πέμπτη, ναι. 8 παρά 20 το βράδυ. Ναι. Ήμουν στην Επίδαυρο. Ναι. Και μετακινήθηκα στο διπλανό χωριό που λέγεται Λιγουριό. Ναι, να στο Πουλιό, το ξέρουμε όλοι, που είναι και ο Λεωνίδας Ταβέρνα. Ναι, ναι. Και στα μισά της διαδρομής είδα ένα φωτεινό αντικείμενο. Ναι. Με ρώτησε και ο γιος μου, τι είναι αυτό, μπαμπά. Ναι. Και του είπα, ούφο είναι. Μου λέει, τι είναι αυτό το παιδί. Μου λέει, εξωγήινη. Και φοβήθηκε. Ο γιος πόσο χρόνο είναι το παιδάκι, πόσο χρόνο είναι. Είναι 15. 15. Και του λέω, έλα γελία μη φοβάσαι, του λέω, αεροπλάνο είναι. Ναι, αεροπλάνο. Έκοψα ταχύτητα με το αυτοκίνητο, ναι. Και μέσα σε 1,5-2 λεπτά περίπου, πέρασε από πάνω μου, μεγάλο αντικείμενο, με πράσινα κόκκινα φώτα να αναποσβήνουν. Όταν λέτε από πάνω σας, δηλαδή πόσο πάνω από εσάς πέρα, πόσο χαμηλά πέταξε αυτό. Στο διάστημα θα πέρα. Έχω ένα σμαρτάκι και έχει πανοραμική οροφή, ναι. Τζάμι από πάνω. Και το έβλεπα ακριβώς από πάνω. Ρε παιδιά, βγάλτε τα πάνω σας, παρακαλώ πολύ. Το έχω ζητήσει από πριν. Ναι, για πείτε. Ναι. Εκείνη τη στιγμή θα ήταν περίπου 100-200 μέτρα ύψος. Ναι. Και έκανε θόρυβο, δηλαδή είχε μηχανές, δεν είναι, πώς Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ μιλάμε στο αυτοκίνητο, δεν άκουσα θόρυβο. Αν ήταν δηλαδή κάτι σαν αεροπλάνο και τέτοια, θα είχε θόρυβο. Ναι. Δεν είχε κανέναν απολύτως θόρυβο. Και είστε σίγουροι ότι δεν είναι κάτι αυτά τα αεροπλανάκια της... Βγάλατε κάποιο βιντεάκι, βγάλατε κάποια φωτογραφία. Τραβήξατε γιατί... κάτι να το δούμε. Όχι, φωτογραφία δεν έβγαλα εκείνη τη στιγμή. Γιατί πήγαινα για το χωριό Λιγουριό. Έκανα μία δουλειά για ένα λεπτό, δεν καθυστέρησα και γύρισα αμέσως. Ναι. Δηλαδή ήμουνα στο ίδιο σημείο που το είδα την αρχική στιγμή, ήμουνα μετά από 5 λεπτά. Και δεν το είδατε ξανά μετά ή όχι? Εκεί όπως επέστρεφα για να πάω στο σπίτι μου, ναι. Το είδα σε απόσταση γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Πάλι το ίδιο αντικείμενο. Ναι. Και είπα του γιού μου ότι το αεροπλάνο... Μήπως είναι καμιά ανεμογεννήτρια εκεί με φωτάκια, μήπως είναι κανένα της μετεωρολογίας που πετάνε κάτι αεροσκάφη για τον καιρό. Μήπως είναι κανένας δορυφόρος του Elon Musk για το ίντερνετ. Τώρα το UFO, τώρα ξέρω εγώ, είστε στην Επίδαυρο. Αν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ναι. Το είδαν άλλοι κάτοικοι εκεί, το είδαν άλλοι κάτοικοι, μόνο εσείς το είδατε. Εκείνη τη στιγμή εγώ πήρα τηλέφωνο το νανιτσιό μου. Ναι. Και ένα φίλο μαζί. Το είδα... Μην βάζετε ρε παιδιά, σας παρακαλώ πολύ, το έχω πει 100 φορές. Συγγνώμη, για πείτε. Πήρα τηλέφωνο τον αγγλισό μου και ένα φίλο μου, οι οποίοι ήρθαν μέσα σε 5-10 λεπτά. Το είδαν εκεί. Αυτοί είδαν μόνο ένα φωτεινό αντικείμενο, δεν είδανε. Εγώ το είδα τη στιγμή που έπεφτε από τον ουρανό και κατευθύνονταν προς την γη κάτω, σε ένα χωριό δίπλα, ένα σοκουλέικα. Πήρατε και την αστυνομία, κύριε Χρήστο? Ναι, την πήρε ο αγγλισό μου την αστυνομία. Και ήρθε περιπολικό για να το ελέγξει. Ήρθε και περιπολικό, μίλησα κι εγώ με το τηλέφωνο με τον διοικητή της αστυνομίας. Τι βρήκανε? Μετακινηθήκαμε, πήγαμε στο σημείο να ζυγώσουμε λίγο πιο κοντά εκεί που είχε κάτσει αυτό το αντικείμενο. Αλλά όσο κάτι. Ζυγώναμε κοντά του, δηλαδή γύρω στα 200-300 μέτρα, αυτό μετακινούταν. Μάλιστα. Μετακινήθηκε 3-4 λοιπόν, φορές. Για να καλημερίσουμε και τον κύριο Αντώνη Σκαραμακά, τον ερευνητή τέτοιων έτσι. Τώρα, μη εξηγήσιμο φαινομένο, κύριε Σκαραμακά. Ναι. Έζησε κάτι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ήταν, αλλά κανείς δεν αμφισβητεί. Εσείς το ζήσετε, φωνάσατε και άλλα άτομα, γιατί το είδατε. Κύριε Σκαραμακά, για πείτε μας λίγο, τι πιθανό να ήταν αυτό τώρα. Πραγματικά τώρα, μη λέμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Χρήστο. Ναι. Λοιπόν, και θέλω. Πρόσεξα το εξής. Ναι. Το ρώτησε ο γιος του τι είναι αυτό και ναι. Είπε UFO, δηλαδή εξωγήινη. Ναι. Λοιπόν, εδώ να διευκρινίσουμε ότι UFO είναι τα αρχικά των λέξεων Unidentified Flying Object. Δηλαδή στα ελληνικά γνώση αυτό είναι επτάμενο αντικείμενο. Σωστό. Για κάποιο λόγο
το έχουμε συνδέσει το UFO με τους εξωγήινους. Ενώ δεν είναι ακριβώς έτσι, το λέει η λέξη αγνώστης, αυτό είναι σχετικά με ένα αντικείμενο, δηλαδή μπορεί να είναι οτιδήποτε. Τι μπορεί να είναι αυτό λοιπόν εσείς που ερευνάτε τέτοια θέματα, αφήστε τους εξωγήινους. Το αντικείμενο αυτό που είδε ο κύριος Χρήστος, τι μπορεί να ήτανε? Λοιπόν, δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα έτσι. Ακόμα και αυτό που ισχυρίζεται, όμως, γιατί δεν έβγαλε φωτογραφία, γιατί δεν έβγαλε βίντεο, ήταν τόση ώρα εκεί πέρα. Και εσείς, νομίζω είπατε κάποια σημαντικά, ας πούμε, είπατε ανεμογεννήτριες, είπατε drone, νομίζω. Ναι, μικρολογίας, drone, μπορεί να πέταγε ένα drone, ρε παιδί μου, τώρα όλοι πετάμε και ένα drone με τα παιδιά μας, ναι. Τα παιδιά πετάνε drone τώρα, που έχουν φωτάκια κόκκινα και πράσινα από κάτω. Εντάξει, ένα drone μπορεί να ήταν. Αυτό είναι πώς το ερμηνεύει ο καθένας, έτσι και... Κύριε Χρήστο, ήταν μεγάλο αυτό, ήταν μεγάλο, ήταν σαν drone, έχετε δει drone φαντάζομαι, ήταν μεγάλο αυτό. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Όπως είπα και στον αναγνώστη που μου πήρε συνέντευξη εκείνη το βράδυ, ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο αντικείμενο μεγάλο να υπάρχει. Σαν αεροπλάνο ήταν δηλαδή, πόσο μεγάλο ήταν? Τι μέγεθος είχε, περιορίστε το περίπου ας πούμε. Πιο μεγάλο από αυτοκίνητο. Πιο μεγάλο από αυτοκίνητο. Πιο μεγάλο εδώ μεταξύ. Τα φώτα του με τυφλώσανε. Σας λέω τα λευκά τα φώτα που είχε. Ήταν πάρα πολύ δυνατά. Έντονα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Να δούμε τώρα αν το ξαναδείτε. Να βγάλετε και κάποια φωτογραφία για να το καταλάβουμε και εμείς οι υπόλοιποι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Εκεί κοντά στο Τολό το 1974 πάλι είχαν ξαναπεί ότι είδαν κάτι στον ουρανό. Το έχω διαβάσει γιατί γραφτεί βιβλίο. Αλήθεια. Και ένας από αυτούς που το είχε δει, νομίζω ήταν και ο Θανάσης Βέγκος και ήταν μες στο βιβλίο. Και έλεγε ότι ναι, το είδαμε γιατί ήταν ένα βράδυ με ξαστεριά. Νομίζω ήταν Ιούλιος του 1974, κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Το σαν στοιχείο σας το δίνω γιατί το είχα διαβάσει σε βιβλίο. Πάντως ο άνθρωπος τώρα να βγει να πει που ήταν ο γιος του, ο ανιψιός του. Όχι, γενικά το λέω ότι ένας άνθρωπος τώρα ξαφνικά να βγει να πει να πάρει την αστυνομία κάτι βλέπω. Το είπα για τους δορυφόρους ότι πριν από 6 μήνες. Μπορεί να είναι, ναι, οτιδήποτε. Έχει δίκιο Τάσο. Στο αναγνώστης.org λένε ότι το είχαν δει και ο Μινωτής και ο Βέγκος. Ναι, γι' αυτό σας το λέω. Έχει γραφτεί σε βιβλίο.